κυρία Κομνηνάκα, και οι καταγγελίες του κόμματός σας, του Κομμουνιστικού Κόμματος, στην περίοδο διερεύνησης στην εξεταστική για τις παρακολουθήσεις. Αυτό δεν σας αφήνει ικανοποιημένους? Νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον αυτονόητο ότι σε αυτή την εξεταστική επιτροπή έπρεπε επιτέλους να συμπεριληφθούν οι καταγγελίες του ΚΚΕ, οι οποίες, να θυμίσουμε, γίνονται εδώ και 6 χρόνια και επαναλαμβανόμενα. 2 κυβερνήσεις έχουν αλλάξει, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη Νέα Δημοκρατία, και απαντήσει σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που επανέλαβε και χτες ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής στη Βουλή, όπως και την Παρασκευή, και ερωτήματα που τα έχουμε θέσει κατ' επανάληψη, αν θέλετε, και σε διαδικασίες της Βουλής και στη δικαιοσύνη. Είναι μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Μετά, αν θέλετε, και από παρέμβαση και πίεση του κόμματός μας για να μην τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, όπως προσπάθησε να γίνει στην αρχή των ερευνών, δίνει αποτελέσματα και πολλά αξιοποιήσιμα στοιχεία. Αυτό τι δείχνει? Ότι όπως και στη τωρινή περίπτωση της απαράδεκτης παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι πραγματικά αυτό που πρέπει να μπει στη συζήτηση και να ερευνηθεί και να αναδειχθεί και μέσα από τη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, είναι αυτό το απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που λίγο πολύ προσπάθησε και η κυβέρνηση να δημιουργήσει την αντίληψη και αναπαρήγαγε τώρα λίγο πολύ και ο κύριος Σιμόπουλος, της ισότητας των παρακολουθήσεων. Ότι στην πραγματικότητα όλοι είμαστε εκτεθειμένοι. Και κοιτάξτε να δείτε, εγώ αναρωτιέμαι πόσοι είναι τελικά εκείνοι που επιβουλεύονται την εθνική ασφάλεια, που οδηγεί σε 16, 15 και βάλε χιλιάδες παρακολουθήσεις κατέτος για αυτό το λόγο. Είναι κατανοητό ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο βέβαια έχει τεράστιες ευθύνες η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός για τα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη τώρα, όμως αυτό το θεσμικό πλαίσιο έχουν συμβάλει με την ψήφισή του στο να διαμορφωθεί και τα άλλα κόμματα, και κατά τραγική ηρωνία και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που έπεσε θύμα. Εδώ τώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, κυρία Κομνηνάκα, θα πάρουμε απαντήσεις για όλα? Κοιτάξτε, εμείς ως κόμμα, κάθε φορά στη συμμετοχή μας στις εξεταστικές επιτροπές, κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια να αναδειχθούν ζητήματα. Και αν θέλετε, είμαστε και το μόνο κόμμα που και στις 2 συζητήσεις που προηγήθηκαν αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει να βγαίνει η κυβέρνηση σήμερα και να μιλάει με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο για νόμιμες παρακολουθήσεις και ότι όλα καλώς καμωμένα. Δεν έχουμε, αν θέλετε, λόγω και των προηγούμενων εμπειριών που έχουμε από ανάλογες εξεταστικές επιτροπές, δεν έχουμε αυταπάτες ότι όλα τα ζητήματα μπορεί πραγματικά να αναδειχθούν. Θα κάνουμε την προσπάθεια και κυρίως εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια να γίνει γνωστό στον ίδιο το λαό και κυρίως να αναδείξουμε ότι είναι δική του υπόθεση με τη δράση του, με τις πολιτικές του επιλογές, να γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς που εδώ και χρόνια διαμορφώνουν αυτό το τρομακτικό θεσμικό πλαίσιο που, να μου επιτρέψετε, δεν χωράει διορθώσεις, αλλά μόνο ανατρέπεται. Γιατί αυτό που έχει σαν κύριο αντίπαλο ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στην πραγματικότητα να είναι νόμος, κανονικότητα η παρακολουθής και εξαίρεση η προστασία του απορρίτου, είναι αυτό που έχει ως κύριο στόχο, αν θέλετε, να βρίσκει το κράτος προληπτικά έτοιμο απέναντι και στις προετοιμασία και στην αντίδραση, μάλιστα, του λαού και για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Γιατί αυτό που παρατηρείτε και κλείνουμε αυτό. Της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κυρία Κομνηνάκα, βουλευτής από το Κομμουνιστικό Κόμμα, σας ευχαριστώ πολύ.